η αντιμετώπιση πώ πήγε. Ε, ήταν, ε, απέδωσε ο κρατικό μηχανισμό, απέδωσε το σχέδιο, ε, λειτουργήσαμε κατά τον καλύτερο δυνατό δηλαδή το τρόπο, ή πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Γιατί ε, ε, εδώ πάντοτε το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετά. Ξεκινώ καταρχά από το, απ του αριθμού οι οποίοι είναι αδιάψευστοι. Οι πυροσβέστε οι οποίοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία τρία χρόνια είναι πάνω από 2.000 περισσότεροι το 2019. Έτσι, γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλέ τελευταίε μέρε περί Προσλήψει κληρικών που δεν έγιναν και είναι ψέμα, σε αντίθεση με προσλήψεις προσβεστών που η ε, αντιπολίτευση λέει ότι δεν έγιναν, ενώ είναι 2.000 παραπάνω από το 2019. Ε, Τώρα, γιατί το θυμόμαστε ενώ. Σε... Όμως, ναι, 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 σε αλλά συμβίες. να μην παραβλέψουμε το γεγονό mm -hmm. ότι έχει ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Πράγμα και σε ανθρώπου 2.000 παραπάνω, και σε οχήματα και σε ενάερε. Και το πρώτο ενάερε το οποίο επιχείρησε στην Πεντέλη ήρθε 15 λεπτά μετά το σήμα για πυρκαγιά. Το είπε ο κ. Αρτοπιό σήμερα το πρωί που είναι εκπρόσωπο πυροσβεστική. Mm -hmm. Άρα η κινητοποίηση δυνάμεων που υπήρξε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χερσαίων δυνάμεων και εναέριων δυνάμεων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Προφανώ η άνεμη ήταν τεράστια, αλλά πρέπει να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και εγώ το είδα με τα μάτια μου σε αυτού που έσωσαν σπίτια μέσα στο βράδυ. Γιατί ξέρετε, αν πάτε να δείτε σήμερα τα καμένα και δείτε από πού πέρασε η πυρκαγιά και δείτε σπίτια άθικτα, αυτά είναι άθικτα, όχι από τύχη. Γιατί... Αλλά επειδή κάποιε κερσικέ Κάτι... δυνάμει ήταν εκεί, καίσωσαν. και με πυρκαγιές από δεξιά και αριστερά και μπροστά και πίσω τους, κάθισαν με τους κατοίκους να, να, να προστατεύσουν περιουσίες. περιουσίες και σπίτια. Κυρία, και αυτό κυρία δεν Ανάκη, πρέπει να περάσει έτσι. Εδώ ήταν προφανώς... όμω καλύτερο ο συντονισμό, λέτε, σε σχέση με πέρσι. Θεωρώ ότι καλύτερο σχέδιο... με πέρσι. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Και το σχέδιο πρόληψη λειτουργήσε. Γιατί είχε παρουσιαστεί ένα σχέδιο προ λίγου ε, το οποίο είχε κρυθεί ω ε, 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 το καλύτερο δυνατό ε, με πάρα πολλέ παραμέτρου. Αυτό με την, με την απειλή που υπήρχε προχθέ το πρωί, πριν ξεσπάσει η Πυρκαγιά, είχε ενεργοποιηθεί. Βεβαίω. 90.000 κάτοικοι ε, ε, καίναν τι περιοχέ του και τα σπίτια του mm -hmm. μέσα σε 2-2,5 ώρε. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έγινε, α πούμε, στην προηγούμενη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην ίδια ακριβώ περιοχή που ήταν το Μάτι. Η φωτιά στο μάτι ξεκίνησε από την ίδια ακριβώ περιοχή. Δεν mm -hmm. καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι και μια άσχημη σύμπτωση αυτή, αλλά το 112 λειτουργήσε. Η μαραθόνο έκλεισε εγκαίρω mm -hmm. για να μην μπορέσει να υπάρξει συνοστισμό και εγκλωβισμοί οδηγών à, και σπιτιών. Αυτή είναι η Τα εναέρια πήγανε πάρα πολύ γρήγορα. Η Πεντέλη με το μάτι, η Παλίνη με το μάτι, αυτή είναι η σύγκριση. Ναι, αλλά τώρα, μην ξεχνάμε σας. και τον το χρόνο διάρκεια τη για το μάτι. Το, το ίδιο και επεκτάθηκε. Στο μάτι είχε φτάσει η φωτιά σε λιγότερο από δύο ώρε μέσα. Είναι εντελώ διαφορετικό ναι. το, το πλαίσιο τη χωροταξία εκεί. Είναι εντελώ διαφορετικό ο τρόπο που έγινε. Το ίδιο γιατί εδώ μιλάμε για 20.000 τρέματα, κύριε Κυριανάκη, και κυρανά. οι εικόνε ντροπή να βλέπουμε αστυνομικού με τα ποτιστήρια να προσπαθούν να σβήσουν μια φωτιά τεράστια. Ακούστε, όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ ξέρετε γιατί πήγα θελοντή. Γιατί δεν άντεχα να βλέπω στου οθόνε. Και καλά κάνατε. Και να το κάνει καλό κόσμο. Και θυμάμαι και εσά που ήσασταν πέρσι στο Ιράκ. Και ρεπορτάζ, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, στο, αν δεν το έχει ζήσει αυτό από κοντά δεν καταλαβαίνει πώ είναι. Εγώ μπήκα εθελοντή γιατί δεν άντεχα να βλέπω στι οθόνε πυρκαγιέ και ανθρώπου να προσπαθήσουν να σβήσουν τη φωτιά και εγώ να μην μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μου αρκεί να βγαίνω στα κανάλια να κάνω δηλώσει. Θέλω να είμαι εκεί. Αλλά θέλω να είμαι και να είμαι χρήσιμο, να είμαι εκπαιδευμένο, να το κάνω όταν δεν είναι η ώρα της κρίσης, να μπορώ δηλαδή στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου να έχω το χρόνο μπροστά μου να εκπαιδευτώ, ώστε να είμαι εκεί την ώρα της μάχης. Αυτό πρέπει να το κάνουν περισσότεροι πολίτε και οι αστυνομικοί, του οποίους έβριζε η αντιπολίτευση όλο το χρόνο και έλεγε τι του χρειαζόμενου αστυνομικού. Αν δεν υπήρχαν 900 αστυνομικοί στα σπίτια κάθε ανθρώπου να του απεγκλωβίσουν και να του μετακινήσουν, κυρίε οι οποίε ήταν 80-90 χρονών, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν όταν υπήρχε αστυνομία εκεί πέρα. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν χρήσιμο για να και ακούσουμε την και Επειδή με ρωτήσατε για συντονισμό και τελειώνω με αυτό. Ναι, ναι. Και το ΕΚΑΒ, την ώρα που έπρεπε να ανοίξει ο δρόμο για να μπορέσει να μετακινήσει γρήγορα έναν άνθρωπο που ήταν σε ανάγκη, μπόρεσε με σωστό συντονισμό επιτέλου να κάνει τη δουλειά του. Αυτό δεν γινόταν σε προηγούμενε περκαγιέ.